και ευλογημένε μας Πατέρα, σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ελεήμων, είσαι γεμάτος αγάπη και μας έφτασες, μας συγχώρησες και μας έδωσες κληρονομία. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν Σου που τον έδωσες στο Σταυρό και έγινε σωτήρας μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για το μέλλον που μας περιμένει μαζί Του στη δόξα. Δώσ' μας χάρη, Κύριε, καθώς αυτή η σκηνή εδώ πθύρεται, η καινούργια να ανανεούται, ούτως ώστε μια μέρα που θα απολαύσουμε το πρόσωπο του Χριστού, να είμαστε γεμάτοι από δύναμη και χάρη για να ψάλλουμε στο όνομά Σου. Κύριε, ανάλαβε μας σήμερα από το Λόγο Σου και δώσε, Κύριε, ευλογία και χάρη. Στήριξε το δούλο Σου με δύναμη δική Σου, γιατί Εσύ είσαι δυνατός. Ανάλαβε και τους αδελφούς μας στο Όκλεϊ, στο Τέμπλο Στόλ, την Αγγλική ώρα κατόπιν. Ευλόγησε τα όργανά Σου και ας είναι μια ώρα Αγίου Πνεύματος, μια ώρα που θα δοξαστείς Εσύ και θα μεγαλυνθεί το δικό Σου όνομα. Ανάλαβε όλους τους αρρώστους, Πατέρα. Σκέπασέ τους με τη δική Σου φροντίδα. Δώσ' τους, Κύριε, υπομονή από εκείνη τη δική Σου, ούτως ώστε στο δύσκολο δρόμο να αντέχουνε και να δοξάζεις Εσύ. Κύριε, παραδεινόμαστε στα χέρια Σου, γιατί όλα τα ζητάμε στο όνομα και διαχάρητη του Χριστού. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ. Σήμερα το πρωί, αγαπητοί, το είχα προσκληθεί και την πιο περασμένη Κυριακή το απόγευμα, θα συνεχίσουμε από την επιστολή τη Δευτέρα προς τον Τιμόθεο και το τρίτο κεφάλαιο και θα διαβάσουμε ξανά σήμερα τα τελευταία 11 χωρία αυτού του κεφαλαίου. Ο Απόστολος θυμίζει στον Τιμόθεο να θυμάται τους διωγμούς, τα παθήματα, οποία με συνέβησαν εν Αντιοχεία, εν Ικονίο, εν Λύστρης, ο οποίος διωγμούς υπέφερα και εκ πάντων με ελευθέρωσε ο Κύριος. Και πάντες δε οι θέλοντες να ζήσω σοι αυσεβώς εν Χριστώ Ιησού, θέλωση διωχθεί. Πονηροί δε άνθρωποι και γόητες, θέλωση προκόψει στο χείρον, πλανώντες και πλανόμενοι. Αλλά σύ, Τιμόθε, μένε εις εκείνα τα οποία έμαθες και επιστώθεις. Εξεύρον παρατείνος έμαθες και ότι από βρέφους γνωρίζεις τα ιερά γράμματα τα δυνάμενα σε σοφίσω στην σωτηρία, δια της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς δασκαλία, προς έλεγχο, προς ανόρθωση, προς εκπαίδευση τη μετά της δικαιοσύνης, δια να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ετοιμασμένος εις πανέργων αγαθών. Την τελευταία φορά, αγαπητοί, την πιο περασμένη Κυριακή, είχα μιλήσει για δύο πράγματα τα οποία ο Λόγος του Θεού κάνει στη ζωή μας. Αλλά για να έρθουν αυτά τα πράγματα πρέπει το πρώτο και το βασικό να αναγνωρίσουμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος. Δηλαδή είναι
ο Θεός που μας μιλάει και μας λέγει τι θέλει από μας. Και το δεύτερο, αγαπητοί, το οποίο είχαμε ήταν ότι ο Λόγος του Θεού είναι ωφέλιμος προς διδασκαλία. Είναι τόσα πολλά ερωτήματα και γιατί. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί συμβαίνει κάτι άλλο, τι θα γίνει ύστερα από εδώ, πώς πρέπει να οργανωθεί πνευματικά η Εκκλησία, πώς πρέπει να είμαι οργανωμένος εγώ ίδιος πνευματικά για να αρέσω στον Θεό. Είναι μέσα στη διδασκαλία που μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού. Όχι όπως την ερμηνεύουμε εμείς οι άνθρωποι, αλλά όπως ο Θεός την αποκαλύπτει μέσα στο δικό του Λόγο. Και τότε, αγαπητοί, εμείς χαιρόμεθα και απολαμβάνουμε τις ευλογίες του Θεού. Ο Λόγος του Θεού γίνεται μια ζωντανή μετάδοση από τον ίδιο το Θεό σε μένα, ναι, και σε σέναν, που μου λέει και σου λέει τι θέλει από σένα, ναι, να ξέρεις, να πιστεύεις και να ζεις. Για να δοξάζεται ο Θεός στη ζωή μας. Το τρίτο που θα μιλήσουμε σήμερα είναι ο έλεγχος. Η τρίτη λέξη, αγαπητοί, που ο Απόστολος Παύλος λέει ότι η Γραφή κάνει, ο Λόγος του Θεού κάνει, είναι προς έλεγχον. Δηλαδή βγαίνει από το στόμα εκείνου που κηρύττει, γίνεται δέκτης το δικό μας μυαλό, η δική μας καρδιά, και εκείνος συγκρίνει τα πράγματα με τις προθέσεις και εκείνο που θέλει ο Θεός και μας ελέγχει μέσα μας. Και καταλαβαίνουμε ότι το ένα ή το άλλο από το Λόγο του Θεού είναι πράγματα που με αφοράνε. Είναι πράγματα που πρέπει να διορθώσω. Και αν, αγαπητοί, είναι δύσκολο να το φέρω με προσευχή στον Κύριο και να ζητήσω από εκείνον χάρη και έλεος για να ανταπεξέλθω σε εκείνο που μου ζητάει αυτός. Όταν λέει έλεγχο, σημαίνει ότι μας λέγει ότι είναι πράγματα που δεν κάναμε ή πράγματα που έκαναμε νωρίτερα και τα οποία δεν συμβαδίζουν με την αλήθεια και το Λόγο του Θεού. Αγαπητοί, ένα τέτοιο έλεγχο δεν πρέπει κανένας μας να απορρίψει. Υπάρχουν τρεις τοποθετήσεις στον άνθρωπο για να αποφύγει τον έλεγχο. Η πρώτη τοποθέτηση είναι αυτά δεν είναι για μένα. Ο Λόγος του Θεού, όπως ο Κύριος μας τον έδωσε, είναι σαν το σπόρο. Σπήρεται. Και ο σπόρος πέφτει στο έδαφος. Και εκεί ξεχωρίζει ο Κύριος τα εδάφη και λέγει ένα μέρος του σπόρου έπεσε στο δρόμο. Ήταν σκληρός και δεν εφύτρωσε. Και ήρθανε τα πετεινά του ουρανού και τον φάγανε. Το ίδιο συμβαίνει πολλές φορές
και στους μαθητές του Χριστού. Ακούμε το Λόγο του Θεού και η πρώτη τοποθέτηση είναι ότι αυτό δεν είναι για μένα, είναι για τον άλλον. Και μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού. Να κάνουμε την καρδιά μας ευαίσθητη. Να την κάνουμε μαλακή, ούτως ώστε ο Λόγος του Θεού να κατοικήσει πλούσια στην καρδιά μας. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο Λόγος του Θεού είναι για μένα. Ναι. Και αυτός είναι ο έλεγχος, ούτως ώστε να ζητήσω από εκείνον οδηγία και χάρη, αυτό που ανακαλύπτω, αυτό που μου φανερώνει, αυτή η έλλειψη που υπάρχει, να τακτοποιηθεί με τη χάρη και με το έλεος του Θεού. Πρέπει, αγαπητοί, να γίνομαι μαθητέ νοήμονες. Οι πρώτοι μαθητές δεν ονομάστηκαν χριστιανοί. Είχανε το όνομα μαθητέ του Χριστού. Και ο μαθητής έχει μια ιδιότητα ότι πάντοτε έχει απορίες. Αλλά ξέρει ότι υπάρχει ο δάσκαλος που θα του λύσει τις απορίες. Αυτή είναι η σχέση δική μας με τον Κύριο. Έχουμε απορίες και δυσκολίες να καταλάβουμε, αλλά ο Κύριος, αγαπητοί, είναι ο δάσκαλος. Και το είπε ότι εκείνος είναι ο καθηγητής. Να το ρωτήσουμε με προσευχή. Και εκείνος, κατά θαυμαστό τρόπο, θα απαντήσει στη ζωή μας και θα φωτίσει το φως της διανοίας μας για να δούμε καθαρότερα τι θέλει ο Θεός από μας. Πολλές φορές λέμε, ήρθαμε σε μια ηλικία να ετοιμαστούμε για εκεί. Αγαπητοί, είμαστε ετοιμασμένοι. Δεν θα ετοιμαστούμε. Είμαστε ετοιμασμένοι, διότι η πρώτη ετοιμασία έγινε όταν καταλάβαμε ότι ήμασταν αμαρτωλοί. Αυτό μοιάζει σαν εκείνο τον άνθρωπο που ταξιδεύει, που το πρώτο πράγμα το οποίο κάνει να πάρει άδεια εισόδου στη χώρα που θα πάει. Και στη χώρα που θα μπούμε εμείς, η πρώτη απαίτηση είναι να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε κατάλληλοι εκεί. Και να ζητήσουμε το δεύτερη απαίτηση, η δεύτερη ετοιμασία, να ζητήσουμε από εκείνον που είναι σε θέση να μας δώσει την άδεια να μπούμε. Και αυτός, ξέρω, είναι ο Χριστός. Διότι ο Λόγος του Θεού μας λέει, δεν υπάρχει διαουδενός άλλου ισοτηρία. Ούτε άλλο όνομα είναι δεδομένο υπό τον ουρανό, δια του οποίου μπορούμε να σωθούμε. Ούτε εκκλησία καμία μπορεί να σώσει κανέναν. Μόνον ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Όταν ο άνθρωπος αυτό το καταλάβει, είναι η δεύτερη ετοιμασία του, το ζητάει. Και εκείνο το πιστεύει ο άνθρωπος. Αυτή είναι η πίστη η οποία σώζει τον άνθρωπο. Πιστεύει ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, πέθανε στο Σταυρό για τις αμαρτίες του ανθρώπου, για τις δικές μου αμαρτίες. Και με τη χάρη του Θεού, του το ζητάω.
και πιστεύω ότι ο Θεός θα κρατήσει το λόγο Του. Διότι μας λέει καθαρά ότι όποιος πιστέψει σε Αυτόν θέλει σωθεί. Έχω σωθεί. Είμαι έτοιμος. Και ο Θεός από την πλευρά Του για να με ετοιμάσει εμένα και σέναν, το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Το έκανε και το κάνει, ούτως ώστε ο αδύνατος Τέλης, ο αδύνατη Γεωργία, ο αδύνατος Κώστας, να μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Το κάνει ο Θεός αυτό. Δεν πληθήκαμε εμείς με το αίμα, μας έπλυνε εκείνος με το αίμα του Υιού Του. Και το τελευταίο, δεν μπορεί να μπει κανένας στη Βασιλεία του Θεού χωρίς να είναι καινούργια φύση, να είναι νέος άνθρωπος σε Χριστό Ιησού. Και αυτό ο Θεός το κάνει. Το είπε ο Κυριός μας στον Νικόδημο, ότι το Πνεύμα, ότι ο Θεός αναγεννά τον άνθρωπο. Και ο Απόστολος Παύλος είδε αυτή την αναγέννηση, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, σαν νέο κτίσμα. Δεν είμαι ο παλιός άνθρωπος, είμαι καινούριος. Έχω Πατέρα το Θεό, θα μπω στη Βασιλεία του Θεού, γιατί Εκείνος με έσωσε δια της πίστεως του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι όλη η ετοιμασία που πιστεύω ο καθένας από εμάς την έχει κάνει. Εάν συμβεί κάποιος να έχει κάποιο μικρό έλεγχο μέσα του, είναι η ώρα που ο Θεός του λέει να κάνει εκείνο που ζητάει αυτός. Να πάει στον Χριστό, να πάψει να ψάχνει στον εαυτόν του, να πάει στον Χριστό και να ζητήσει έλεος και σωτηρία. Το δεύτερο, αγαπητοί, το οποίο ο εχθρός κάνει και πολλές φορές έρχεται και το ψιθυρίζει, είναι ούτως ώστε να φέρει δισταγμό και να πει αυτά τα πράγματα γίνεται, είναι κανένας εδώ μέσα έτσι, ούτως ώστε να έχει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού απαντάει, αγαπητοί, ότι αδελφοί, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή, μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Όταν μεθαύριο, αύριο, πότε θα καλέσει εμένα ο Κύριος να πάω μπροστά Του, δεν θα καλέσει κανέναν από σας μάρτυρα. Γιατί όλα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα μπροστά στα μάτια του δικά Του. Αλλά και για τον καθένα σας. Δεν θα ζητήσει τη δική μου μαρτυρία, τι εγώ νόμιζα για τον άνθρωπο, γιατί εκείνος ξέρει καλύτερα τον κάθε άνθρωπο. Λοιπόν, να μην βάζουμε το Λόγο του Θεού σε σύγκριση με εκείνο που βλέπουνε τα δικά μας μάτια, που πολλές φορές επηρεάζονται από συναισθήματα, από προκαταλήψεις, από διάφορα άλλα πράγματα, αλλά να κοιτάξουμε με βεβαιότητα και με πίστη στο πρόσωπο του Χριστού και στο Λόγο του Θεού, ο οποίος μας οδηγεί στην αλήθεια. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, εάν τα καταφέρνει ο εχθρός να μας γελάει, ότι
εγώ είμαι καλύτερος από σένα, την έπαθα. Διότι η σύγκριση η δική μου δεν είναι με σένα. Η σύγκριση δική μου είναι με τον Χριστό, γιατί ο ίδιος ο Κύριος είπε «Μη γίνετε Άγιοι όσο ο Απόστολος Παύλος ή ο Απόστολος Πέτρος ή άλλοι Αποστόλοι, αλλά λέει «Γίνεστε Άγιοι ως εγώ είμαι Άγιος». Κατά συνέπεια το μέγεθος, πόσο μεγαλώνουμε, και το πλάτος, πόσο καλύπτομαι, εξαρτάται, αγαπητοί, από την αποκάλυψη και τη χάρη του ελέους του Θεού πάνω μας. Ο διάβολος έρχεται να μας βάλει να συγκριθούμε με κάποιον άλλον που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία ή κάποιον άλλον που ακριβώς περπατάει κατά τη γνώμη μας ή με οποιοδήποτε τρόπο. Αλλά ο Λόγος του Θεού έχει σκοπό να συγκεντρώσει την προσοχή μας πάνω στον εαυτό μας. Γιατί κάθε ένας περί αυτού θέλει δώσει λόγο στο Θεό. Εσύ δεν θα δώσεις λόγο για μένα, ναι. Και εγώ δεν θα δώσω λόγο για σένα. Θα δώσω για όσα δεν έκανα σωστά που σε αφορούσαν. Αλλά ο Κύριος, αγαπητοί, θα δώσει, ζητάει τον προσωπικό λόγο και την προσωπική ευθύνη από τον άνθρωπο τον οποίο συγχώρησε, τον άνθρωπο τον οποίο έπλυνε με το αίμα του, τον άνθρωπο τον οποίο τον αναγέννησε και τον έκανε νέο κτίσμα. Γιατί δεν διάλεξε να μοιάσει με τον Χριστό, αλλά διάλεξε να μείνει με τον, να μοιάσει με τον τέλη και έμεινε χαμηλά. Και έτσι να δοξαστεί ο Θεός. Ο έλεγχος αυτός, αγαπητοί, πάρα πολλές φορές φεύγει από τη σωστή βάση. Όταν κοιτάξουμε τη δική μας φωτογραφία και διαβάζουμε και βλέπουμε ποιος ήταν ο Κύριος μας από τη δική του παρουσίαση μέσα στο Ευαγγέλιο, αμέσως διακρίνουμε πόσο μικροί και αδύνατοι είμαστε. Και έτσι δοξάζουμε τον Θεό στη ζωή μας. Το τρίτο, το οποίο ο εχθρός χρησιμοποιεί και εμείς χρησιμοποιούμε, ούτως ώστε ο έλεγχος του Θεού δια του Πνεύματος του Αγίου και δια του Λόγου του Θεού να μη τελεσφορεί. Και τι εννοώ με αυτό? Ο Θεός μας μιλάει καθαρά με το Λόγο Του και λέγει στην επιστολή του Ιωάννου «Μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν τον κόσμο». Η αγάπη του ανθρώπου στον κόσμο είναι έκτρα στο Θεό. Και αρχίσαμε εμείς τώρα, οι άνθρωποι που ερμηνεύουμε το Λόγο του Θεού, να αναλύουμε τι είναι ο κόσμος. Οι άνθρωποι, ο ένας να αρπάζει από τον ένα κήρυκα κάτι, ο άλλος να αρπάζει από κάπου αλλού κάτι, άλλος να πάρει από ένα περιοδικό κάτι και να φτιάνει μια εικόνα που εκείνος θέλει στο μυαλό του. Αγαπητοί, εκείνο που έχει γράψει ο Λόγος του Θεού, εκεί στην παρουσία του δεν θα ερμηνευτεί πώς το έβλεπα εγώ. Θα ερμηνευτεί πώς το κήρυτα εγώ και θα δώσω λόγο στον Θεό, αλλά θα είναι ο καθένας μας υπεύθυνος μπροστά στο Θεό. Και ο Λόγος του Θεού έχει, αγαπητοί, όταν μιλάει και έρχεται ο έλεγχος του Αγίου Πνεύματος, μην κάνουμε το λάθος και
παραμερίζομαι τα πράγματα και τα βάζομαι ο καθένας στη δική του τοποθέτηση. Άλλος λέει αυτά ήταν για τον καιρό τότε. Άλλος λέει το άλλο και άλλος λέγει το άλλο. Το θέμα είναι εγώ προσωπικά σαν άτομο θα έρθει η μέρα που θα δώσω λόγο στο Θεό. Με έσπλυνε, με καθάρισε, έγραψε το όνομά μου στο βιβλίο της ζωής και πρόκειται να παρουσιαστώ μπροστά του για να δώσω λόγο στο βήμα του Χριστού. Και εκεί θα εξεταστώ πλέον και θα μου αποδοθεί η δικαιοσύνη κατά την άποψη του Θείου Δικαίου για το πώς περιπάτησα εν Κυρίω. Και εκεί θα δώσω λόγο. Δεν υπάρχει κανένα ελαφρυντικό να πει κάποιος ξέρεις, εξαπατήθηκα γιατί ο Τέλης τα κήρυξε έτσι ή εξαπατήθηκα γιατί κάποιος άλλος τα παρουσίασε έτσι, εξαπατήθηκα γιατί υπήρχε αυτή η κίνηση μέσα στην Εκκλησία, αυτό το παράδειγμα. Αγαπητοί, εδώ βάζει την ευθύνη κατευθείαν στο άτομο, το οποίο το ελέγχει. Σε ελέγχει το Πνεύμα του Θεού, με ελέγχει το Πνεύμα του Θεού. Πρέπει εγώ να ξεκινήσω όλη την πνευματική εκστρατεία, ούτως ώστε κακές τάσεις, παρανοήσεις ή πράγματα τα οποία έκανα ή κάνω να φύγουν από τη ζωή μου και να με ελευθερώσει η χάρις και το έλεος του Θεού. Όχι για να σωθώ, αλλά όταν παρουσιαστώ στο βήμα του Χριστού, αγαπητοί αδελφοί, να μην κατακριθώ. Αυτή είναι η διαφορά. Εκείνος που θα παρουσιαστεί στο βήμα του Χριστού, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ανέκτησε πάνω στον Χριστόν χορτάρι, καλάμι, χρυσό, άργυρο, λίδους τιμίους, το έργο θα δοκιμαστεί με φωτιά. Όσα αντέχουνε στη φωτιά θα μείνουνε, τα άλλα θα καούν. Αυτός όμως λέγει θα σωθεί. Πώς? Ως διαπυρός. Σήμερα δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, αλλά όταν θα αρχίσουμε να το ζούμε εκεί στην αιωνιότητα, τότε θα καταλάβουμε τι σήμαινε ο έλεγχος του Θεού, ούτως ώστε να προχωρούμε σωστά στην αλήθεια και στο έργο του Θεού. Και προχωρούμε τώρα στην επόμενη λέξη που μας λέγει προς ανόρθωση, η οποία ταυτίζεται σχεδόν με τον έλεγχο. Η ανόρθωση είναι ότι κάτι χάλασε και δεν είναι όπως έπρεπε να είναι και πρέπει να ξαναφτιαχτεί στο σχέδιο το οποίο εκείνος που το φτιάξε να είναι. Παραδείγματος χάρη, ο άνθρωπος έπεσε και επειδή έπεσε έγινε σκλάβος της αμαρτίας και ο εχθρός απέκτησε πάνω του δύναμη, ο Λόγος του Θεού τώρα τον φέρνει σε μια κατάσταση αντιμέτωπο με τον Χριστό για να πάει σε εκείνον. Και όταν πάει σε εκείνον τι γίνεται? Γίνεται ανόρθωση. Ο παλαιός άνθρωπος φεύγει, ο καινούριος άνθρωπος σαν Χριστό Ιησού έρχεται και μπαίνει στη ζωή του ανθρώπου. Δεν είμαι ο παλιός. Ο παλιός πέθανε. Μας λέει ο Λόγος του Θεού συνεσταυρώθην εγώ μετά του Χριστού. Δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν εμή. Το ίδιο και για σέναν. Δεν ζεις εσύ.
ο Χριστός από την ημέρα που πίστεψες και αναγεννήθηκες ζει εν σε σέναν. Και είσαι καινούριο, γίνεται ανόρθωση, γίνεται ο καινούριος άνθρωπος, εκείνος ο οποίος μοιάζει με το πρωτότυπο. Αυτό είναι που μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού και λέγει στην επιστολή προς Κορινθίους ότι ο Θεός, ο Χριστός ήρθε και ονομάστηκε ο δεύτερος Αδάμ. Ο πρώτος Αδάμ ξέπεσε, ο Χριστός ήρθε και έγινε ο δεύτερος Αδάμ χωρίς αμαρτία και εκείνος απόκτησε για μας νέα ζωή μέσα στην καινούργια τάξη των Υιών του Θεού που είναι ανορθωμένη και σωσμένη αμαρτωλή. Αυτό αγαπητοί το κάνει ο Λόγος του Θεού κάθε μέρα στη ζωή μας. Καθώς το διαβάζουμε, σκάβει μέσα τη σκέψη μας, εξετάζει τα διανοήματά μας, εξετάζει τις προσωπικές μας προτιμήσεις, μας ελέγχει και τις πηγαίνουμε στο Σταυρό να συγχωρεθούν και να τακτοποιηθούν και να εξαλειφθούν. Για να μην υπάρχει καμία κατάκριση στον εν Χριστώ Ιησού. Δηλαδή εκείνο που η Αγία Γραφή φροντίζει να κάνει στη ζωή μας όταν παρουσιαστώ στο βήμα του Χριστού, να μην υπάρχουν τέτοια πράγματα τα οποία χρειάζεται να κατακριθούν. Και η δικαιοσύνη του Θεού δεν μπορεί να τα προσπεράσει και η φωτιά της δικαιοσύνης του Θεού θα τα κάψει, ούτως ώστε να έχω, το λέει πάλι ο Απόστολος, πλουσία την είσοδο προς τον Πατέρα. Και πολλοί το παραξηγούν και νομίζουν πρέπει να είσαι πλούσιος για να μπεις στη Βασιλεία του Θεού, για να κάνεις πολλές δωρεές και πολλές προσφορές. Αλλά ο πλούτος ο πνευματικός είναι ο άνθρωπος, έχει χτιστεί έτσι, έχει ανορθωθεί, έχει μοιάσει με την εικόνα του Χριστού, έχει φτάσει στα μέτρα που θέλει ο Θεός, κατά συνέπεια στην ημέρα εκείνη τη δοξασμένη στο βήμα του Χριστού. Δεν θα υπάρχει λόγος καμίας κατάκρισης. Κατά συνέπεια αγαπητοί αυτό το κάνει η Γραφή. Ο άνθρωπος ο οποίος λίγο διαβάζει τη Γραφή, λίγο αντιμετωπίζει τα πράγματα. Ο άνθρωπος που διαβάζει τη Γραφή χωρίς να ζητάει από το Θεό, λίγο φως παίρνει για να βλέπει τι ο Θεός θέλει από αυτόν. Όχι πάλι το επαναλαμβάνω για να σωθεί, αλλά στο δεύτερο σκέλος, όταν περάσει από το βήμα του Χριστού, να έχει πλουσία την είσοδο προς τον Πατέρα. Γιατί ύστερα από το βήμα του Χριστού, εγώ, ο αμαρτωλός, ο συγχωρημένος και ο σωσμένος, θα έχω την ελευθερία να έχω είσοδο προς τον Πατέρα. Και στην Αγία Γραφή μας φανερώνει ότι κανένας δεν μπορούσε να δει τον Θεό και να ζήσει. Και τώρα έρχεται η δοξασμένη Αποκάλυψη. Εγώ και εσύ που σωθήκαμε με το αίμα του Χριστού και πληθήκαμε με το αίμα του, ύστερα από το βήμα του Χριστού ανοίγει ο δρόμος για να μπούμε στην παρουσία του Πατέρα. Να το δούμε όπως είναι. Αγαπητοί, είναι δοξασμένη αυτή η μέρα για τον πιστό. Και ξέρετε κάτι, θα σας πω ένα μικρό συνέστημα που πέρασα. Εδώ και πολλά χρόνια είχα πάει στην Αθήνα, στην Αλκιβιάδο.
Και μου λέει ο Θάνος, ο Μακαρίτης, σήμερα θα μας μιλήσεις. Εμένα με έπιασε φόβος. Σε αυτό τον άβωνα που μίλαγε ο Μακαρίτης, ο Μεταλληνός, που μίλαγε ο Θάνος, που μιλάγανε άλλοι μεγάλοι άνθρωποι πιστοί και άγιοι, εγώ, τι θα κάνω εγώ εκεί. Λοιπόν, και μου γεννήθηκε αυτό το σύμπλεγμα μέσα μου. Αλλά αγαπητοί, αν συγκρίνομαι αυτή την εικόνα με εκείνο που με περιμένει ύστερα από το βήμα του Χριστού να έχω την ελευθερία να παρουσιαστώ μπροστά στον Άγιο και δοξασμένο Πατέρα, είναι τρομερή σκηνή και εικόνα. Κατά συνέπεια, ο Λόγος του Θεού αυτό κάνει και μας ετοιμάζει. Εγώ, ο μικρός, ο αδύνατος, ο αμαρτωλός, ο συγχωρημένος, να ανοίγει ο δρόμος, ώστε όχι τώρα δια της πίστεως, αλλά δια της όψεως να δω τον Άγιο. Και αυτό, αγαπητοί, μόνο ο Λόγος του Θεού μπορεί να ετοιμάσει τον πιστό. Αλλά και αυτό ποτέ δεν πρέπει να το συγχαίουμε με τη σωτηρία. Η σωτηρία έχει όλη την αξία μέχρι το βήμα του Χριστού. Εκεί στο βήμα του Χριστού αρχίζει να μετριέται πώς εμείς δεχτήκαμε τις αλήθειες του Θεού, πώς εμείς τις αφήσαμε να ενεργήσουν στη ζωή μας, πόσο εμείς τις πιστέψαμε, ούτως ώστε να περάσουμε από αυτή την κρίση και να έχουμε την ελευθερία, να έχουμε το δικαίωμα να παρουσιαστούμε στον Πατέρα. Και συνεχίζει, αγαπητοί, το τελευταίο που λέγει προς εκπαίδευση. Δεν πρέπει, ο χριστιανός, αγαπητοί, είναι συνέχεια από εκπαίδευση, κάτω από εκπαίδευση. Και περνάει συνέχεια με μετεκπαίδευση. Δεν φτάνει ποτέ σε σημείο που να πει δεν χρειάζομαι πιο πέρα. Έχει τεράστιο βάθος ο Λόγος του Θεού. Προχθές μελετούσα εκεί από τη γέννηση την περίπτωση του Ιωσήφ και ξαφλιάστηκα. Το είχα διαβάσει τόσες πολλές φορές, αλλά ξαφνιάστηκα με το να δω το βάθος αυτής της σκηνής. Και δόξασα τον Θεό, διότι ο Λόγος του Θεού έχει μέσα του όλα τα δεδομένα να εκπαιδευτώ. Και ο άνθρωπος δεν εκπαιδεύεται από το σχολείο, λάθος. Δεν εκπαιδεύεται από κανέναν άλλο, λάθος. Ο Λόγος του Θεού έχει και την αποστολή και το σκοπό και τη δύναμη και τα μέσα να εκπαιδεύσει τον πιστό για εκείνο το δοξασμένο που ο Θεός τον έχει καλέσει και τον έχει ετοιμάσει. Εδώ ο Λόγος του Θεού λέγει προς εκπαίδευση. Είμαστε συνέχεια εκπαιδευόμενοι και θα απολαύσουμε τις ευλογίες του Θεού. Δεν μπορώ να το πάω περισσότερο αυτό το θέμα. Ο Κύριος, αγαπητοί, να μας σκεπάσει με τη χάρη Του και να μας ελευθερώσει. Σαν καλοί μαθητέ, να μένουμε στην εκπαίδευση του Λόγου του Θεού. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν. Ας κλείσω. Πατέρα μας, πολύ σε ευχαριστούμε για το μεγαλείο της αλήθειας Σου.
για το βάθος του Λόγου Σου, για την προσωπική σχέση τη δική μας με το Λόγο Σου. Κύριε, δώσε μας χάρη και δύναμη, ούτως ώστε ο Λόγος Σου να μας εκπαιδεύσει έτσι για να είμαστε τέλειοι εν Χριστώ Ιησού. Ο Κύριος να είναι μαζί μας, στο όνομα του Χριστού.